Δεν έχει τέλο ο εφιάλτη για του παραγωγού ελαιολάδου και του εξαγωγεί τη Κρήτη με την αυαρχίδα των εξαγωγικών προϊόντων στο νησί να έχει βουλιάξει με τη βούλα μάλιστα τη Ελστάτ. Ο λόγο για το χρυσοφόρο προϊόν τη Κρήτη, το κρητικό ελαιόλαδο, που σημείωσε πτώση το πρώτο εξάμεινο του 2017, ίση με 9,5%. Φτάνοντα ένα ποσό 99,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 110 εκατομμυρίων ευρώ το περσινό αντίστοιχο εξάμεινο συγκρινόμενο με το φετινό αντίστοιχο εξάμεινο του 2017. Δηλαδή περίπου 10 εκατομμύρια απολέστηκαν από τις εξαγωγές μας για το λάδι, τα οποία ήρθαν και τα κάλυψαν βέβαια οι άλλοι κλάδοι. Το 2016 ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές στο κριτικό ελαιόλαδο. Μας θύμισε τη χρονιά του 2013. Οι θερμές αέρινες μάζες στην περίοδο της ανθοφορίας της ελιάς δημιουργήσαν σοβαρά προβλήματα στον ελαιόκαρπο. Ο ήδη έχουμε στοιχεία από τις εξαγωγές του δεύτερου εξαμήνου που είναι πάρα πολύ μειωμένε. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που το ελαιόλαδο αποτελεί το 66% σχεδόν των εξαγωγών του αγροτοδιατροφικού κλάδου και το 43% στο σύνολο των εξαγωγών της Κρήτης. Οι κυριότερε πρώτες ελαιολάδου για το πρώτο εξάμεινο του 2017 είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Παραγωγή και εξαγωγή ζητούν εθνική στρατηγική και πολιτικές που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη του νησιού η διεθνής αγορά τα λάδια είναι σε πάρα πολύ υψηλέ τιμέ και φέτο το 2017 θα βρει τι δεξαμενέ των τυποποιητών άδειε. Ε, θα είναι μια καλή χρονιά και το 2017. Θα υπάρχουν τιμέ ασφαλεία πάρα πολύ καλέ για τον παραγωγό. Ο... και θεωρώ ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες για να μην χάσουμε το ράφι που τόσα χρόνια πραγματικά προσπαθούσαν όλοι οι τυποποιητές, είτε συνεταιριστές, είτε ιδιώτες για να κατακτήσουν. Μια πολύ κακή χρονιά για την ποιότητα του λαδιού. Δεν υπήρχε ούτε λάδι, ούτε ποιότητα, ούτε, ούτε παραγωγή, ούτε τίποτα. Ευελπιστούμε ότι το 2017 θα είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάνει αρκετέ βροχέ. Θα είναι καλύτερο το λάδι για φέτο. Δεν είναι και πολύ καλή. Γιατί ο δάκο ήταν σε έξαρση. Δεν ζει τη σωστή καταπολέμηση αυτή την αποχτονία, και ψεκάζουν και μοναχοί μα. Την ίδια ώρα, δραματική ήταν η πτώση και στι εξαγωγέ κυπευτικών, όπου το αρνητικό πρόσημο που σημειώθηκε σε αυτή την περίπτωση μεταφράζεται σε 37,5%. Τα κυπευτικά μαζί με το ελαιόλαδο αποτελούν το 90,7% των κριτικών εξαγωγών. Μόνο από το ελαιόλαδο είχαμε μια πτώση 10 εκατομμύρια ευρώ και είχαμε επίση πτώση και από τα κυπευτικά. Ήρθαν οι άλλε κατηγορίε και κάλυψαν τη διαφορά. Στο σύνολο του, ο κλάδο των τροφίμων και των ποτών, ο οποίο αποτελεί το 60% του συνόλου των εξαγωγών με 152 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζει μείωση ίση με 7,3%.